Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας υποδέχθηκαν και φέτος χιλιάδες Λαρισαίοι παρά το τσουχτερό κρύο το νέο χρόνο στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Δημοτική Αρχή της πόλης. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Κώστας Τζανακούλης όπως κάθε χρόνο κάνει την αντίστροφη μέτρηση και το 2012 είναι πλέον γεγονός. 5, 4, 3, 2, 1, καλή χρονιά! Καλή χρονιά σε όλους! Χρόνια πολλά! Η μπάντα του Δήμου παιανίζει εορταστικά εμβατήρια. Τα πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό. Και οι ευχές για υγεία, αισιοδοξία και ένα καλύτερο 2012 με λιγότερα προβλήματα πλημμυρίζουν όλους όσους έδωσαν το παρόν στις πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις. Αλλά εμείς εκεί σταθήκαμε όρθιοι, ξεπεράσαμε τα προβλήματα και η Ελλάδα έφτασε να είναι μέσα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήτανε η 10η χώρα που μπήκε και αν θέλουν κάποιοι να μας βγάλουν δεν θα το πετύχουν. Γιατί εκεί είναι η θέση μας. Αλλά πρέπει να αγωνιστούμε όλοι. Δεν θα αφήσουμε λοιπόν σε κανέναν να πειράξει την Ελλάδα. Αρκετά. Είμαστε δυνατός λαός, προοδευτικός λαός, είμαστε έξυπνοι, δουλευτάριδες και μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Φέτος οι Λαρισαίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μοναδική συναυλία της Φιλαρμονικής του Δημοτικού Οδείου της Λάρισας και φυσικά να διασκεδάσουν με τον γνωστό Λαρισαίο καλλιτέχνη Ντίνο Καραποστόλου και την ορχήστρα του σε μοναδικές ελληνικές και ξένες μουσικές επιτυχίες.